ευρώ δεν μπορείς να το πιάσεις. Αυτή είναι η διπλωτονιά που λένε. Πολευταίες τάπες αυτά. Βλέπετε, λέει, παιδιά, τον ήλιο. Λέει, τον εβλέπαμε.
κύριε Λόχαζε, λέει, πας. Βλέπετε το φεγγάρι? Το βλέπουμε, κύριε Λόχαζε. Πας. Βλέπετε τον ουρανό με τα άστρα? Το βλέπουμε, κύριε Λόχαζε. Υπάρχει. Βλέπετε το βουνό αυτό? Δεν το βλέπουμε, κύριε Λόχαζε. Υπάρχει. Βλέπετε τη θάλασσα? Τη βλέπουμε, κύριε Λόχαζε. Υπάρχει. Βλέπετε το κεφάλι μου? Δεν το βλέπουμε, κύριε Λόχαζε. Βλέπετε μέσα από το μυαλό μου? Όχι. Πετά το όνο γυαλό, δηλαδή δεν υπάρχει. Αφού δεν το θεωρούμε, αφού δεν βλέπουμε τη θάλασσα, εμείς τα ξέρουμε, μας τα δει. Μυαλό δεν υπάρχει. Μας ρωτάει αν υπάρχει. Βλέπετε το μυαλό, αφού δεν υπάρχει μυαλό, τα δούμε. Γιατί αν είχε λαό, δεν θα έλαβε αρέσει αυτά τα πράγματα που μας έλεγε. Thank you.
αφιούμε τα λέγε. Τι πιάνε. Τσικουδιά θα βάλουμε τα. Όχι. Όχι. Θα βγάλει να ακούσει, μην τα παίξω. Ένα καστρινό θα παίξω. Έξω ένα καστρινό. Yeah.
κάνει κάτι μπερδέματα μέσα, δεν ξέρω εγώ, γι' αυτό να παίζουμε πάσο και να κάνει μέσα εκεί ό,τι τρελαβάει, του κατεβεί. Εγώ θέλω, ο κλάδος δεν ξέρω σήμερα πώς το κάνει. Ο κλάδος ήθελε, ερχότανε ένας ανιψός ξαδέρφης μου, γιος, πολύ χαμένος άνθρωπος, πολύ ελεηνός, στοιχημάτα από μένα. Και μου κολλάρα πάνω στα σκούρουλα, στη γιο του Φλεβάρη. Ο κλάδος του Λευτέρης εγώ, και μου κολλά από τις μοίρες. Ήμουν στο σπίτι του, είχα τσιμηθεί, να δω και εγώ, να ζωρίσει για να κάνω κλάδο να φωνάζει. Εγώ μου λέει, θα πάρω το λαγούτσι και κάνω παρέα στα σπίτια. Σάσου. Είχαμε καμπόσει πότε στα σπίτια, τα απόγευμα μετά την εξία. Κάσαμε να παίξουμε. Τότε είχε μετά την εξία να παίζεις. Όχι να γεμίσεις τέτοια λεφτά και να τα παίρνεις και να παίζεις μια ώρα. Μόλις σε κάτσα να παίξουμε, διπλάρω είναι δίπλα. Και αρχινάει δίπλα. Ντάκα τούκου, ντάκα τούκου, ντάκα τούκου. Σε πάρει τα λίρα ο Κλάδος και πει, σηκώρα πάνω να κάτσεις από εδώ πάνω. Σε κάλεσα να είσαι εδώ. Εγώ έχω λαγουτιέρι. Σε κάλεσα να είσαι εδώ. Λαγού το παίζεις τώρα, τι παίζεις εδώ χάμε. Δηλαδή εσύ παίζεις του εαυτού σου και εμείς με τη λίρα εδώ πέρα κάνουμε. Πάρτα και φύγε. Αυτές τις προσβολές εγώ δεν τις έχω φάει ποτέ, έχω κάνει. Και πώς είναι, Λαγούτο... Αυτός ήταν από εκεί, δεν ήταν καλύτερος, παίζει ακόμα. Εδώ είναι, ποιος ο Λιψόλου. Ναι. Εδώ είναι παντρεμένος, εδώ κάθεται. Και τώρα πια και αυτός έχει υποφυνή. Αυτός ήταν χαρά του, εκείνη την εποχή, να τον σαν του την τώρα περνά αυτός, αλλά βγήκαν παλιά. Αλλά είναι πασαδόρος. Είναι πασαδόρος, δεν γυράζει. Ο Πανάης. Γράφω με ένα δίσκο με το ΣΥΛ, το Παναγιωτάκι. Και τότε είχαν βγει τα μπάσα. Και μου λέει, θέλω να ήθελα ένα παιδί να παίξει και πάσο και ξέρω εγώ, γιατί τώρα έπρεπε να βγει τα μπάσα, εντάξει. Και πήγαμε τώρα εκεί, αρχίσαμε και πέραμε. Την κούτε τα πόδια του. Ανάβει το φωτάκι, βγαίνει έξω. Τι είναι αυτά, λέει. Αφού είναι το τάκα του, το τάκα, τα πόδια μα λέει. Και τι έκανε, τα πόδια τη βγάλανε. Βγάλανε τα παπούτσια του, πιάνε. Εγώ δεν χτυπώ πόδια. Εγώ δεν χτυπώ πόδια, μην χτυπώ πόδια. Εγώ τον χρόνο τον έχω εδώ μέσα. Κεφαλή. Λοιπόν, σε λίγο βγαίνει παλιό. Ένα λαγούτο λέει δεν πάει καλά. Ο εγωισμός του ανθρώπου. Εγώ άμα βλέπω ότι παίζω με έναν νεότερό μου, ποτάσω. Μου λέει παίξε το κομμάτι αυτό πάντα. Έπαιξα το κομμάτι εδώ. Παίξε το κι εσύ. Δεν μιλάει να πει ότι εγώ δεν το παίζω, εγώ δεν σολάρω, εγώ παίζω μόνο μπάσο, μόνο. Δεν κάνει τη μουδιά. Μπάσχε θα το παίξω εγώ. Λέει, σύφη τι να κάνουμε. Αυτόν θα βγάλουμε ή τον αλλά σταματάει αυτό. Το βάλουμε να σε καμπατζάσει. Στον ήχο. Στον ήχο απάνω. Του λέει πιο χαμηλά. Πού να σταματήσει το κάνει. Καλά τα ίσια σε θέλω. Για δεν θέλω εγώ. Θέλω να παίζω ένα λαγούτο. Ο άλλο θα κάνει και χάμα. Αυτό παίζει άλλα. Εγώ παίζω άλλο. Άλλο στυλ. Κι άλλο παίζω αυτό. Για να παίζει μαζί πρέπει να παίζετε. Τα ίδια. Μέρες. Χρονικά μαζί. Χρονικά μαζί και χρώμα. Να παίζει. Και να παραδέχεται ο μικρός το μεγάλο. Ότι εγώ είμαι κατώτερος. Εγώ άμα δω ένα ανώτερο όπως είχα το Λευτέρι, είχα θα αλλαπέξω με τον Γιάννη καμιά φορά. Ξέρω ότι ο άλλος είναι ανώτερος. Και πάω να μάθω και κάτι. Τον ακούσα από εκεί. Ναι. Ο Λευτέρι μου λέει εδώ, παίζω εγώ εδώ. Παίζω εσύ εκεί, εδώ παίζω εγώ. Εδώ θα παίζεις εσύ μέσα. Ήξερα τι έκανα. Παραδέχομαι ότι παίζω με το Λευτέρι τώρα. Ο Λευτέρης είναι δάσκαλος τώρα για μένα. Δεν μπορώ να θέλω να σκεπάσω εγώ το Λευτέρι ή να σκεπάσω έναν άλλο. Οποιοδήποτε άλλο λαουθιέρι. Ξέρω ότι παίζει καλύτερα από μένα. Πάω πάσο. Να του ναι το κάνω. Άκου καλά γουτός. Άκου. Ούτε μα και φτιάξιμο, Ιάκου. Άκου άλλο. Εδώ πρέπει να είναι το ίδιο. Όλες τα πατήματα θα είναι. Εντάξει, τα έπαιξαμε τώρα. Πέτω ζάλια.
σε ένα πουγό, δεν ξέρω, ή τα παίρνω. Δεν ξέρεις τα δικά μου. Ή τα παίξαμε. Καλά πάμε. Thank you.
Κοιτάμε τώρα και τα συγχαρητήρια για την κόρη σου. Ναι. Να ζήσουνε. Μα δεν σε κάλεσα κι εσένα. Γατές και από το μαγαζί ανθρώπου δεν με κάλεσα. Δεν εχώριανε το μαγαζί που πήγαμε. Τώρα εχωριέσανε 80 άτομα. Ξημαρινάνου Γιαννός. Απούλιανου Γιαννός. Και αρατά θάλασσα λέει. Όλα τα καράβια του κόμου σηκώνει. Και έναν ανοχιανό δημοκρατικό. Και έναν. Λοιπόν, άκουσε τώρα. Έλα, εγώ δεν σου παραξηγώ. Σε αυτά τα πράγματα εγώ δεν παραξηγώ. Ποτέ μου. Γιατί και εγώ είχαμε γάμο. Και είχαμε ζαρμονιά και από όλα και ξέρω. Λοιπόν, τον καλλιτεχνικό μα διευθυντή και άριστο καλλιτέχνη στην Γύρα Μανώλη Κλάδο. Μπράβο, λοιπόν. Και το Μανώλη Ξενάκη. Ναι. Που συμμετείχαν και αυτοί στο πρόγραμμα και όλα τους θάμασαν για το παίξιμο. Ήρθε λοιπόν η ώρα της αναχώρησης, αφού μπήκε ο κόσμος στο πούλμα, έγινε απαραίτητος έλεγχος και ξεκινήσαμε για την επιστροφή. Στο επάνω όροφο του ενός πούλμα που βρισκόταν ο Μανώλης Κλάδος και ο Μανώλης Ξενάκης άρχισε αμέσως το γλέντι. Παίζοντας λύρα και λαούτο και τραγουδούσαν όλη την παρέα φτιάχνοντας μια φανταστική ατμόσφαιρα. Σε όλα αυτά βοηθούσε και η σιπουδιά που τη λένε Ρατσί. Κερνούσε ασταμάτητο ακούρατος και για αυτή τη δουλειά ο Νίκος Αμολοσίτης. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι διαδρομής πάρα πολύ ευχάριστα, χωρίς να καταλάβουμε πότε φτάσαμε πίσω στο μεταξουργείο που ήταν και το τέρμα. Κατά γενική ομολογία, εκδρομή είχε πάλι επιτυχία που καταφέραμε να εκπληρώσουμε το σκοπό της που ήταν να περάσουμε μια μέρα ευχάριστη, ρέμπελη και ξένιαστη μακριά από τις κουλτούρες και τα βάσανα της καθημερινότητας και φυσικά. Καλά είναι, εντάξει. Να σε πάω αλλού. Τα νέα σου δεν και διαβάζεις. Λοιπόν, και δεν μου λες τώρα. Έλα. Πού ήταν αυτή η εκδρομή και δεν μου το είπες. Στην Κορυφαία. Πότε ήταν και δεν μου το είπες. Το Νοέμβριο. Γιατί δεν μου το είπες. Έτσι και τους στα μακριά. Έρχεσαι. Α, εμείς θα κάνω μάλια, δεν πειράζει. Μανώλη. Να διαβάσεις. Φάβα όλοι. Θα διαβάσω από εδώ. Εκεί τους περίμενε ένα καλά στρωμένο τραπέζι. Για τραπέζι μου λέει εμένα και η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα τρικούβερτο γλέντι με τη λύρα του Γιώργου Λαγουδάκη και τα λαγούτα του Ανδρέα Χατζηδάκη και του Δημήτρη Πρινάρη. Ο Πρινάρης παίζει λαγούτο ή φαίνεται του ή κάνει φασαρία του, του Γιώργη. Ωραία παίζει. Ποιος είναι τώρα ο Πρινάρης. Ένα μικρός είναι. Ξέρετε, δεν τα παίζει. Εγώ τον ήξερα μόνο δεν τα παίζει. Ένα παιδάκι. Ναι, ένα παιδάκι. Ένας αδύνατος. Ναι, ναι, το έχει ο Μανώλης, ο Γιώργης εκεί, γιατί εγώ... Εγώ από αυτά δεν ξέρω. Εγώ έχω όταν με χρειάζεται ένας, τρέχει και με χαιρεύει. Ο Μανώλης ο μαγαζάτορας. Έλα, βρε, να παίζει λαγούτο. Βρε, Μανώλη. Μα δεν διάβασε πάλι το κάτω.